κυμαίνεται στο 1,76-1,76,5 η αμόλυδη 95 οκτανίων. Η κατοστάρα. Η κατοστάρα στο 1,93. Το πετρέλαιο. Στο 1,42 περίπου, ας πούμε, 1,42,5-1,41,5 εκεί. Ένα λεπτό πάνω κάτω από πρατήριο σε πρατήριο. Αυτή η βενζίνη είναι μέση τιμή σε όλη την Κρήτη περίπου? Ναι, ναι, το 1,76 πιστεύω ότι είναι η μέση τιμή σε όλη την Κρήτη περίπου. Θεωρείτε ότι είναι υψηλό κόστος καταναλωτές? Μακάρι να μπορούσε να είναι χαμηλότερο το κόστος, αλλά δυστυχώς οι φόροι του κράτους και οι δασμοί που έχουν πάνω τα καύσιμα, συν το κοστολόγιο από τα δηληστήρια για να έρθει, γιατί είμαστε σε νησί, πιστεύω ότι είναι ικανοποιητική αυτή τη στιγμή. Ο πρατηριούχος πόσο αγοράζει? Εμείς αυτή τη στιγμή αγοράζουμε γύρω στο 1,83. Πουλάμε 1,76,5, οπότε χάνουμε 6,5 λεπτά. Το κέρδος μας είναι 10, οπότε μοιραζόμαστε την έκπτωσή μας με τον καταναλωτή, ας πούμε. Πάμε για ένα μεικτό κέρδος, δηλαδή της τάξης των 4-5 λεπτά ανά λίτρο. Ανά λίτρο βενζίνης. Mm-hmm. Αυτή την περίοδο είναι αυξημένη κίνηση? Σίγουρα είναι αυξημένη, γιατί εντάξει, έχουμε μια ωραία πόλη με καλές παραλίες, καθαρές θάλασσες και μας προτιμάει ο κόσμος. Προτιμάει την περιοχή ο κόσμος. Πολλά αυτοκίνητα είναι και μικρά αέριο. Ναι, ναι, έχουμε αρκετά. Κυρίως τα αθηναϊκά που κατεβαίνουν, μπορώ να πω ότι στα 3 αυτοκίνητα τα 2 είναι υγρά αέριο. Πόσο έχει το υγρά αέριο αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή εγώ πουλάω στο μαγαζί μου 1 ευρώ και 5 λεπτά, το οποίο κυμαίνεται σε όλη την Κρήτη το ίδιο. Πιστεύετε ότι έχει μεγαλύτερη οικονομία το υγρά αέριο από τη βενζίνη? Της τάξεως των... έχει. Το τάξεως 50-55%. Οικονομία. Ο κόσμος χρησιμοποιεί την 100 οκτανίων ή την 95 οκτανίων? Την 95 οκτανίων ως επιτοπλίστων. Κάποια καλά αυτοκίνητα, ακριβά αυτοκίνητα, έτσι που έχουν και μεγαλύτερη οικονομική ευχέρεια, χρησιμοποιούν την 100 οκτανίων αμόλυβδη. Οπότε δηλαδή η τιμή που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ιερά Πέτρα, να το πούμε, είναι μια μέση τιμή όλης της Κρήτης? Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, και είναι στο 1,76 με 1,77 το πόλιο.